ακόμη από το κίνημα Αντιχιτάμ, όπως είπε και ο Στέφανος, το οποίο δημιουργήθηκε πέρσι για την αποτροπή της δημιουργίας χώρου Ταφής Αμιάντου στον Αλιάκμανα, στο πρώην εργοστάσιο του ΜΑΒΕ. Λοιπόν, πέρα από το συναισθηματικό κομμάτι, το οποίο κάθε άνθρωπος δεν θέλει για συναισθηματικούς λόγους για τον τόπο του να γίνονται τέτοια πράγματα, υπάρχει και το καθαρά επιστημονικό. Το συναισθηματικό εμείς είπαμε σαν κίνημα να τα αφήσουμε στην άκρη και να δούμε τους επιστημονικούς λόγους που θα... λόγους που δεν θέλουν να γίνει ένα τέτοιο πράγμα στην περιοχή μας. Με όλους τους επιστήμονες που έχουμε μιλήσει και με άρθρα που έχει δημοσιεύσει και ο κύριος Χρήστος Παπαγεωργίου και ο κύριος Σταμούλης, ο οποίος είναι γεωλόγος. Ο κύριος Παπαγεωργίου ήταν διευθυντής στη ΔΕΗ και μεταλλιολόγος από τους πιο έγκριτους στην περιοχή μας. Είπαν ότι είναι έγκλημα, ότι σε παγκόσμια κλίμακα δεν έχει γίνει ποτέ σε τέτοιο μέρος Χιτά, και φυσικά αυτό και για όλη την περιοχή είναι τεράστιο περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Η περιοχή εκείνη σεισμογενής που απαγορεύεται παγκόσμια να δημιουργηθεί Χιτά σε σεισμογενή περιοχή, υπάρχει τροβιότοπος, υπάρχουν 132 είδη πουλιών και τα πετρώματα εκεί είναι υδατοπερατά, δηλαδή όλα τα νερά από πάνω από το εργοστάσιο καταλήγουν μέσα στο ποτάμι, από το οποίο υδροδοτείται και η Θεσσαλονίκη και συνδέεται και με τον υδροφόρο ορίζοντα της Κοζάνης. Πιο αναλυτικά έχουμε όλα τα επιστημονικά άρθρα ανεβασμένα στη σελίδα μας, υπάρχει το Αντιχιτάμ στο Facebook, για να μην χρονοτριβώ. Το μόνο που θέλω να πω είναι να καλέσω τον κόσμο να έρθει μαζί μας στη συγκέντρωση την Τετάρτη, να διαμαρτυρηθεί, να διεκδικήσει και αυτός μια καλύτερη ζωή και για το περιβάλλον, για τη φύση, για τα ζώα, για τα φυτά, για όλα και για τον ίδιο.